Μαζί σας λύνουμε απορίες και σπάμε στερεότυπα για να αλλάξουμε την οτροπία και τη στάση μας ως προς την διαφορετικότητα. Αφού έχεις αυτιά, γιατί δεν ακούς? Τα αυτιά μου θα εμφανίσουν, είναι τα δεδομένα σου, αλλά το θετικό ότι δεν λειτουργεί. Οπότε φαίνομαι τα μου, είχα αυτιά, αλλά δεν λειτουργεί. Ο ΣΚΕΠ είναι σωματιομή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2008. Σκοπός μας, η κοινωνική ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία, για να δημιουργήσουμε μαζί μια κοινωνία όπου όλοι θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι. Τι συμβαίνει όταν συναντάμε έναν άνθρωπο με αναπηρία στον δρόμο? Συνήθως γυρνάμε την πλάτη και δεν κοιτάμε. Εμείς στον ΣΚΕΠ κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Σας λέμε να κοιτάξετε, να ρωτήσετε, να μάθετε. Αν ήμουν στην ηλικία σου, θα μπορούσα να είμαι συμμαθητής σου? Ναι. Σίγουρα? Ναι. Ναι. Και τα υπόλοιπα παιδιά πώς θα μου φερόντουσαν? Θα με κάναν παρέα ή θα τους φαινόμουν πολύ περίεργος και θα με αφήναν στην άκρη να είμαι μόνος μου? Νομίζω ότι στην αρχή θα ήταν λίγο περίεργο, αλλά στο τέλος θα σε ξέρανε και θα σε συμπαθούσαν και θα σε παίζαν. Ωραία, έχεις δίκιο. Στην αρχή είναι λίγο περίεργο. Όταν με βλέπεις, εσύ είναι γιατί αυτός έχει ρόδες. Ναι. Αλλά μετά από λίγο θα με γνωρίζατε. Ναι. Και θα με συμπαθούσαν όλοι. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να σε συμπαθούν. Έχεις απόλυτο δίκιο. Κάποιοι θα με συμπαθούσανε γιατί θα ταιριάζαμε. Κάποιοι δεν θα με συμπαθούσανε γιατί δεν θα ταιριάζαμε. Ναι. Όταν κάποιος έχει αναπηρία, δεν είναι απαραίτητο να το συμπαθήσεις ούτε να μην το συμπαθήσεις. Απλά είναι απαραίτητο να το γνωρίσεις. Από το 2008 διεξάγουμε εκπαιδευτικά προγράμματα εξοικείωσης με την αναπηρία σε σχολεία και πανεπιστήμια που τελούν υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιούνται από στελέχη του ΣΚΕΠ με και χωρίς αναπηρία και παρέχονται δωρεάν. Αφυπνίσαμε και εκπαιδεύσαμε 150.000 μαθητές και φοιτητές. Οργανώσαμε διαδραστικά εργαστήρια με συμμετοχή 18.000 νέων με και χωρίς αναπηρία. Και υλοποιούμε 10 εκπαιδευτικά προγράμματα ανασχολική εβδομάδα. Η εκπαίδευση είναι το πιο δυνατό όπλο με το οποίο μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Νέλσον Μαντέλα.